να αναλάβει η κυβέρνηση τις πολιτικές ευθύνες και να συνεννοηθεί με τα άλλα πολιτικά κόμματα για το σχέδιο ανασυγκρότησης, ζήτησε ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων, Σάββας Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης, στον αποίχο της συνέντευξης Μητσοτάκη για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να επικαλούνται κλιματική αλλαγή, είτε ως δικαιολογία είτε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, κρύβοντας τις δικές τους ευθύνες. Ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στην μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεστεί καθώς χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έχουν καεί δεκάδες ζώα. Η πολιτική και διαχειριστική ευθύνη για αυτή την καταστροφή, είπε ο κ. Δημητριάδης, έχει ονοματοπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί λοιπόν να επικαλείται την κλιματική αλλαγή είτε ως δικαιολογία, είτε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, κρύβοντας τις δικές του ευθύνες. Άλλωστε, ο αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ελλιπή και ανεπαρκή πολιτική πρόληψης που εφαρμόζεται. Το χειρότερο απ' όλα είναι, και εκεί είναι η τεράστια ευθύνη τους, της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αγνόησε τα σχέδια που αρχίσαμε να ετοιμάζουμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών, που αποτύπωνε λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Το πόρισμα Goldhammer. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρότι το 2019 υπήρξε διακομματική αποδοχή, αγνόησε επιδεικτικά και το ίδιο το πόρισμα που παρέδωσε ο καθηγητής Goldhammer μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια τύχη είχαν και η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, οι προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες που πάγωσαν, το κοινοφελές πρόγραμμα δασοπροστασίας, η αξιοποίηση των κονδυλίων της πολιτικής πρόληψης δασικών πυρκαγιών, με αποτέλεσμα τη συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, οι δασικοί χάρτες που ακυρώθηκαν. Σε αυτές όμως τις δύσκολες ώρες, τις ώρες της συμφοράς, οφείλουμε πρώτα και κύρια η κυβέρνηση της χώρας και εμείς, όλοι εμείς, να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ και τώρα για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα της καταστροφής και να θωρακίσουμε τη χώρα για το μέλλον με σχέδιο, πολιτικές αποφάσεις και μέτρα. Εδώ και τώρα απαιτείται αλλαγή προτεραιοτήτων. Εμείς ζητούμε το αυτονόητο, ζητήσαμε το αυτονόητο, να αναλάβει η κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη και να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση και τους επιστημονικούς φορείς για ένα πραγματικό σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, πρόληψης των καταστροφών και προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Γι' αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε την πρότασή μας 7 σημείων προς τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση. Σημείο 1. Να κηρυχτούν άμεσα, όπως το Σύνταγμα ορίζει, αναδασωτές όλες οι καμένες εκτάσεις, να απαγορευτεί κάθε αλλαγή χρήσης γης μέχρι να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα ο χωρικός και πολυδομικός σχεδιασμός στις περιοχές αυτές. Δεύτερο σημείο. Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δεκαετίας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με τα κόμματα και τους επιστημονικούς φορείς. Τρίτο σημείο. Αξιοποίηση πορίσματος Goldhammer με έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Τέταρτο σημείο. Να υιοθετηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που καταθέσαμε από το 2019 για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας, που θα τις τελεχώνουν πρόσωπα κοινής αποδοχής με συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να παραμένουν τα ίδια ανεξαρτήτως κυβερνητικής αλλαγής. Πέμπτο σημείο, να εκπονηθούν άμεσα τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των περιοχών που έχουν πληγεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο και ειδική μέρημνα για τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων στις περιοχές αυτές. Έκτο σημείο, απαιτείται επανασχεδιασμός κατεύθυνσης πόρου του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τις πληγήσεις περιοχές και την αποκατάστασή τους. Άμεση εκπόνηση σχεδίου αποζημιώσεων και αποκατάστασης βιωσιμότητας των περιοχών. Αποκατάσταση κτηρίων και υποδομών στο 100% των αποζημιώσεων, χωρίς δάνεια, με επίσπευση των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, τις καταστροφές και τις συνέπειες σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το αύριο, για να είναι ελπιδοφόρο και να μπορούμε να ζήσουμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, απαιτεί κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα επενδύουν στην επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος, αλλά κυβερνήσεις που μαθαίνουν από τα λάθη και τις αστοχίες, εκτιμούν τους κινδύνους και τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης και της κλιματικής αλλαγής, επενδύουν στην πρόληψη, ενισχύουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και προστατεύουν τα οικοσυστήματα. Και εμείς
να μην ξεχάσουμε και να απαιτήσουμε τα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης για τις περιοχές που ζούμε, τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Να συμμετέχουμε ενεργά και ως πολίτες στις τοπικές κοινωνίες που ζούμε, συμβάλλοντας αλλά και ελέγχοντας διαρκώς την πολιτεία.